Ποδαρικό με το δεξί έκανε η γυναική ομάδα του Όφη στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, καθώς σε αγώνα που έγινε στο γήπεδο του ΠΟΑ, επικράτησε στην πρεμιέρα με 2-1 της Λάρισας, έχοντας μάλιστα και την στήριξη του φιλάθλου κόσμου. Παρά το άγχος για το πρώτο επίσημο φετινό παιχνίδι και απέναντι σε μια ομάδα με έμπειρες παίκτριες, όπως ήταν η ΑΕΛ, τα κορίτσια του Όφη με ηγετική μορφή, την Βάσο Κιδωνάκη, κατάφεραν να φτάσουν στο πρώτο τρίποντο της χρονιάς. Μάλιστα η Κιδωνάκη επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους μετά τον σοβαρό τραυματισμό της που την κράτησε για 6 περίπου μήνες εκτός γηπέδων και έβαλε 2 όμορφα γκολ. Στο 10ο λεπτό άνοιξε το σκορ με ωραίο μακρινό σουτ και το 1-0 διατηρήθηκε στο 73ο λεπτό όταν σε μια αντεπίθεση η Λάρισα με γκολ της Λεμέ ισοφάρισε 1-1, ενώ λίγο νωρίτερα η Νικηταρά είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία για να σημειώσει δεύτερο γκολ για τον Όφη. Τελικά αυτή που έδωσε την λύση ήταν και πάλι η Βάσο Κιδωνάκη στο 80ο λεπτό, καθώς της στρώθηκε η μπάλα και σουτάροντας δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην goalkeeper της ΑΕΛ. Το τέλος του αγώνα βρήκε τα κορίτσια του Όφη, τον προπονητή Δημήτρη Χωματά και τους συνεργάτες του να πανηγυρίζουν και να κερδίζουν το χειροκρότημα του κόσμου. Κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη. Εμείς έχουμε κάνει αρκετά καλή δουλειά. Ξέραμε ότι παίζουμε σήμερα μια έμπειρη ομάδα όπως είναι η Λάρισα, είναι χρόνια στην κατηγορία. Εμείς είμαστε νεοφώτιστοι. Εμάς ο στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία στο δυνατόν γρηγορότερα. Τώρα, όσο για το παιχνίδι, προηγηθήκαμε, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Εντάξει, νομίζω ότι κατά διαστήματα παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την άποψη ότι δεν παίξαμε το ποδόσφαιρο που έχουμε δουλέψει το παιχνίδι κατοχής με συνεργασίες και να πηγαίνουμε ορθολογικά σωστά μπροστά. Τέλος πάντων, είναι πρεμιέρα, δικαιολογούνται λίγο τα κορίτσια, αλλά νομίζω ότι η νίκη είναι αυτό που μετράει. Είμαι πολύ χαρούμενη και επειδή είναι καλά το γόνατό μου και εγώ και η ψυχολογία μου και επειδή και η ομάδα νίκησε σήμερα. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και πολύ καλό αποτέλεσμα για την ψυχολογία μας. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι, με καλύτερες εμφανίσεις ακόμα και θα παίρνουμε και αποτελέσματα.